Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κύριος Παναγόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Παναγόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Είχα δεσμευτεί από χθες, ήταν να μιλήσουμε, δεν τα καταφέραμε. Χαίρομαι που είστε μαζί μας. Αφορμή είναι αυτή η μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Ινστιτούτο Εργασίας για το ποιος πληρώνει φόρους σε αυτή τη χώρα τελικά και πόσο έχουμε επιβαρυνθεί από τα χρόνια της κρίσης μέχρι τώρα, από το 8-9 μέχρι και τώρα. Τι βρήκατε? Εσείς πολύ καλά κάνετε, το απλοποιείτε, αυτό είναι. Το λέμε πάντα, δεν βρήκαμε παρά το ότι πληρώνουν τα μόνιμα υποζύγια. Mm. Οι μισθωτοί και ιδίως στην περίοδο της κρίσης επεκτείνεται σε όλο αυτό που θα λέγαμε και περιλαμβάνεται ένα κομμάτι το πιο ισχυρό, ίσως το πιο μεγάλο, στη μεσαία τάξη. Απλά λέω το απλοποιείτε για λόγους δημοσιογραφικού και σωστά κάνετε, mm-hmm. γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα ευρήματα. Είναι εκπληκτικές γιατί η κυρία Καπλάνογλου που είναι μια από τις πιο εξειδικευμένες καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, που έψαξε σε πολύ βάθος και με πολύ καλές πηγές. Και μάλιστα αυτό που εγώ έμαθα, δεν το ήξερα γιατί δεν είμαι μελετητής αυτά τα ζητήματα, mm-hmm. μια εξαιρετική μεθοδολογία που εξέπληξε και τους άλλους καθηγητές που ήρθαν για να σχολιάσουν. Α, δώστε μας και τα υπόλοιπα σημεία, κωδικοποιημένα αν μπορείτε, εντάξει, ναι, ξέρετε από χρόνο, αλλά πείτε μας πού αξίζει να σταθούμε από τα συμπεράσματα. Ένα πράγμα το οποίο είναι εκπληκτικό είναι ότι αφενός με εντάξει το φορολογικό σύστημα και ιδίως με αυτά που συνέβησαν τα χρόνια των μνημονίων δημιούργησε και άλλες μεγάλες ανισότητες και επιβάλλει τη μεσαία τάξη, είναι το κεντρικό έβριμα το οποίο θεμελιώνεται με σειρά στοιχείων. Είναι που είναι εντυπωσιακό και ούτε εγώ καν το είχα παρατηρήσει, mm-hmm. είναι το πόσο, πώς να το πω, το φορολογικό σύστημα είναι αυτό που κάνει την πιο σκληρή αντιδημογραφική πολιτική. Η χώρα μας έχει τεράστιο, όπως γνωρίζετε, δημογραφικό τεράστιο πρόβλημα. Πραγματικά. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι από τα ευρήματα δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια ένας άγαμος με ένα χι εισόδημα σε σχέση με έναν έγκαμο με δύο παιδιά με το ίδιο εισόδημα, ο άγαμος πληρώνει λιγότερο φόρο. Αυτό. Ναι, με εκπλήσεις σας ομολογώ. Ναι, και γι' αυτό υπάρχουν πολλά τέτοια ευρήματα. Αυτό και επειδή ξέρω και το χρόνο σας. Ίσως να αντιτείνει βέβαια εδώ κανείς ότι υπάρχουν μέτρα όπως κάποια επιδόματα, να αυτό το διχίλιαρο της γέννησης, ας πούμε. Αλλά προφανώς δεν αντισταθμίζονται. Βέβαια, τότε δεν κάνει η φορολογία. Πρέπει να παίζει και το ρόλο της δευτερογενούς αναδιανομής. Να πηγαίνει σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη ή εκεί που θες να δώσει κίνητρα, mm-hmm. δεν είναι το διχίλιαρο, είναι κίνητρο από μόνο του. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά το βάζω στη συζήτηση γιατί πιστεύω ότι κάποιος θα το αντέπινε. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η έρευνα. Βεβαίως είναι πολυσέλιδη και έχει πολλές πτυχές. Θέλω να το ομολογήσω, επειδή είναι μια πολύ εξειδικευμένη, δεν είμαι γνώστης όλων των πτυχών. Σας μιλούσε μάλιστα στη θέση μου ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου. Αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Θα κάνουμε παρουσίαση την επίσημη για τον κατώτερο μισθό. Και δεν μπορώ να μείνω κι άλλο μαζί σας. Το κατανοώ απόλυτα. Πείτε μου και μια κουβέντα για τον κατώτατο μισθό και σας αποδεσμεύουμε, κύριε Πρόεδρε, αμέσως. Κοιτάξτε, ο κατώτερος μισθός έχει εργαλειοποιηθεί. Κατά την προηγούμενη κυβέρνηση, κατά την παρούσα. Ο κατώτερος μισθός έπρεπε να προσδιορίζεται με διαπραγματεύσεις εργοδοτών εργαζομένων. Όπως γινόταν πάρα πολλά χρόνια. Θεωρείται μάλιστα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η καλύτερη, η βέλτιστη πρακτική. Mm-hmm. Γιατί λέω και εργαλειοποιητή, η προηγούμενη κυβέρνηση περίμενε 4 χρόνια ενώ μας είχε πει από τον πρώτο χρόνο θα πήγαινε στα 751, αυτό που υπέγραψα εγώ πριν 12 χρόνια, και έδωσε μια από τις παραπονές εκλογών. Η παρούσα κυβέρνηση έχει δώσει. Το συνδέεται με τις εκλογές, καταλαβαίνω και πάλι. Συνήθως αυτό γίνεται. Ναι. Βεβαίως κάθε άφηση. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω. Επί της ουσίας, για το ύψος της αναπροσαρμογής. Νομίζω ότι ο στόχος πρέπει να είναι να πάμε στο αυτό που λέει η συμφωνία με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, στα οποία η ΓΕΣΕ είναι μέλος, ο Μιλών είναι αντιπρόεδρος, να πάμε στο 60% του διάμεσου μισθού, να πληθωριστεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Το αντέχουν οι επιχειρήσεις ή θα έχουμε λουκέτα και απολύσεις? Γιατί αυτό είναι το αντιεπιχείρημα κάθε φορά. Όχι. Ναι. Και δεν θα έχουμε κανένα λουκέτο, αυτή τη στιγμή. Έχει δυναμική οικονομία, αλλά προσέξτε,
κάτι το οποίο εγώ επιμένω, όποια συμφωνία και αν γίνει, ό,τι και αν κάνει η κυβέρνηση, αυτό που απαιτείται είναι μετά τουλάχιστον να περάσει στα χέρια των λεγόμενων κοινωνικών εταίρων. Γιατί? Γιατί τότε εμείς ξέρουμε την αγορά. Εμείς δεν κάναμε, γι' αυτό οι εργοδότες το συμφωνούν μαζί μας να τον προσδιορίζουμε από κοινού τον κατώτερο μισθό. Γιατί εμείς δεν θα κάναμε την τελευταία στιγμή κάτι. Μετράμε βήμα-βήμα το τι κάνουμε. Ούτε υποκύψαμε στη γοητεία του λαϊκισμού που οδηγεί σε αυτερεσίες. Και το έκαναν και κόμματα, το έκαναν και συνδικαλιστικές παρατάξεις. Εμείς δεν είπαμε ποτέ, ούτε στο παρόν ούτε στο παρελθόν, που άκουγα 1440 ο κατώτερος μισθός, 1430 ο κατώτερος μισθός. Ένα αναστέρι. Τσάμπα είναι. Τσάμπα δεν είναι. Μα μήπως τα πληρώνει. Συγγνώμη, δεν τα πληρώνει το κατώτερο μισθό. Δεν το πληρώνει, δεν το πληρώνουν τα δημόσια οικονομικά. Ναι. Προφανώς. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μετρήσουμε το τι συμβαίνει και στις επιχειρήσεις, στους ανέργους. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε πάντα υπόψη. Βεβαίως τώρα θέλει μια γενναία αύξηση, γιατί έχει αποζημιωθεί εξαιρετικά ο κατώτερος μισθός. Ναι. Και ούτως ή άλλως και με τον πληθωρισμό έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Και σε αυτό είχαμε κάνει μια μελέτη, την είχαμε δώσει στη δημοσιότητα. Είναι και ετεροβαρής η μείωση του κατώτερου μισθού έναντι των μέσων μισθών λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή είναι διαφορετικό να κάνει το 20, τώτε ήταν το 20, τώρα περισσότερο, του ετήσιου εισοδήματός του ένας που αμείβεται με τον κατώτερο μισθό, και άλλο να κάνει το 20% ένας ο οποίος, όπως είμαι εγώ, που είμαι σε τράπεζα και έχω πάρα πολλά χρόνια και έχω υψηλότατο εισόδημα. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Σας αποδεσμεύουμε γιατί μας το ζητήσατε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε όμως, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας.